Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της νέας συντακτικής συνέλευσης, όπως ανακοίνωσε ο Νικολάς Μαδούρο. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε όσους κάνουν λόγο για νοθεία στο δημοψήφισμα και κυρίως στον πρόεδρο της εταιρείας που ήταν υπεύθυνη για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Ο ανόητος πρόεδρος της Smartmatic δέχτηκε πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Βρετανούς. Γι' αυτό είπε ότι ψήφισαν μόνο 7,5 εκατομμύρια πολίτες. Πιστεύω ότι πάνω από 10 εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους και περισσότεροι από 8 εκατομμύρια προσήλθαν στις κάλπες. Οι υπόλοιποι εμποδίστηκαν από τα οδοφράγματα της αντιπολίτευσης. Νωρίτερα, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κατήγγειλε ότι οι αρχές της Βενεζουέλας παραποίησαν τα στοιχεία της προσέλευσης των πολιτών στις κάλπες, αυξάνοντας τον αριθμό κατά τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ψήφους. Η πρόεδρος του Εκλογικού Συμβουλίου της Βενεζουέλας χαρακτήρισε ανεύθυνες και αβάσιμες τις κατηγορίες περί χειραγώγησης των στοιχείων συμμετοχής. Η Τιμπισά Ιλουσένα δήλωσε ότι ίσως ληφθούν νομικά μέτρα σε βάρος της Smartmatic. Την ίδια ώρα, δύο δικαστές κατέφυγαν στην κατοικία του πρέσβη της Χιλής στο Καράκας. Οι δύο δικαστές έχουν διοριστεί από την Εθνική Συνέλευση που ελέγχεται από την αντιπολίτευση. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Χιλής δήλωσε ότι θα τους δοθεί άσυλο εφόσον το ζητήσουν.